αμέσως τον πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών, τον καθηγητή τον κύριο Μιχάλη Αργυρού. Και για να το πούμε απλά, κύριε καθηγητά, είστε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Eurogroup, στο Euroworking Group, σωστά? Ναι, αλήθεια είναι. Γεια σας, κυρία Κουραγή, λοιπόν. Γεια σας. Καλημέρα σας. Και όπου παίρνονται οι αποφάσεις για το τι θα, που θα είμαστε πιο λάσκα, που αν θα μπορέσει η κυβέρνηση να έχει το πράσινο φως των θεσμών για να μειώνει τους φόρους κλπ. Και είστε σε μια καλή εποχή, γιατί το Eurogroup παλιά ήταν φωτιά και λαύρα για μας. Τώρα δεν μας απασχολεί πολύ, γιατί δεν είμαστε στο κέντρο των εξελίξεων. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Δάκη, μας απασχολεί πάρα πολύ, γιατί οτιδήποτε αναφέρεται στην Ευρώπη αφορά την Ελλάδα άμεσα. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, οπότε τα θέματα του ευρώ και τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και προφανώς, θέματα απλά, της Ελλάδας. Εγώ θυμάμαι τι περνούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, γι' αυτό το λέω. Ασφαλώς. Λοιπόν, είστε όμως παράλληλα και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δώστε μας λοιπόν τις τελευταίες πληροφορίες. Πώς πάει, παίρνουμε αρκετά εύσημα τώρα, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα? Το χρονοδιάγραμμα, κυρία Κοραή, είναι το εξής. Όπως ξέρετε, καταθέσαμε το σχέδιό μας. Ήμασταν μάλιστα η δεύτερη χώρα μετά την Πορτογαλία που το κατέθεσαν μέσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Γερμανία τρίτη, νομίζω, Ναι, ήμασταν την ίδια μέρα. Ναι. Πορτογαλία, Ελλάδα, Γερμανία, μάλιστα. Ναι. Είναι λοιπόν, με βάση τον κανονισμό, ένα διάστημα τώρα το οποίο η Επιτροπή θα αξιολογήσει επίσημα, θα αξιολογήσει με κάποιο τρόπο επίσημο, έτσι όπως περιγράφεται από τον κανονισμό, τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης. Έχει 2 μήνες maximum για να κάνει αυτή την αξιολόγηση. Στη συνέχεια, αυτό το οποίο θα συμβεί με βάση τον κανονισμό είναι ότι θα ετοιμαστεί το επωνομαζόμενο implementing decision, δηλαδή θα ετοιμαστεί, ας πούμε, η συμφωνία η οποία θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το κάθε κράτος μέλος, και αυτό θα επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με βάση. Σε ποιο συμβούλιο λέτε να γίνει αυτό? Αυτό είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο είναι το. Όχι, σε ποιο, πότε, ποιο μήνα θα γίνει το Ευρωπαϊκό? Η Σύνοδος Κορυφής είναι. Όχι, είναι το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών. Α, Υπουργών Οικονομικών. Ναι. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς πάρα πολύ, και όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες, είναι να προχωρήσει όσο το δυνατόν συντομότερα αυτή η διαδικασία, κυρία Κοραή, γιατί βρισκόμαστε σε μια οικονομική και υγειονομική έκτακτη κατάσταση και πρέπει να προωθηθεί το σχέδιο ούτως ώστε να ξεκινήσει η ανάκαμψη της οικονομίας. Το σχέδιο άλλωστε ονομάζεται σχέδιο ανάκαμψης της εκτικότητας. Πόσα, άρα το καλύτερο. Κύριε Αργυρού, έχουν ξεκινήσει όμως κάποια πράγματα να γίνονται, νομίζω, γιατί θα πάρουν και κάποια λεφτά προκαταβολικά, και όλο αυτό το ταμείο, ας πούμε, σε τι ποσό συνολικά αναφέρεται, και τι θα μπει άμεσα ζεστό χρήμα, έτσι για να το πω, για αυτή την ανάκαμψη και μετά από μια πανδημία ή και κατά τη διάρκεια μάλλον της πανδημίας, γιατί έχουμε ακόμη καιρό για να πούμε τελειώσαμε με τον COVID. Κοιτάξτε, με βάση τον κανονισμό είναι επιλέξιμα έργα και μεταρρυθμίσεις τα οποία έχουν ξεκινήσει από το Φεβρουάριο του 2020, εφόσον εγκριθούν τα σχέδια φυσικά. Εάν ένα έργο έχει ξεκινήσει μετά το Φεβρουάριο του 2020, μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα πράγματι μπορούμε να ξεκινήσουμε, εφόσον έχουμε μια αίσθηση βεβαιότητας, εφόσον έχουμε υψηλή προσδοκία ότι κάτι το οποίο έχουμε βάλει μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης θα εγκριθεί, μπορούμε να ξεκινήσουμε να το χρηματοδοτούμε με εθνικούς πόρους, να πληρώσουμε δηλαδή για την έναρξη του έργου και την πραγματοποίησή του και να πάρουμε τα χρήματα μετά. Αυτό γίνεται ήδη. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα το οποίο δίνει στα παιδιά, τους μαθητές, ηλεκτρονικό εξοπλισμό για να παρακολουθήσουν την τηλεκπαίδευση, έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα. Πιστεύουμε ότι θα εγκριθεί το συγκεκριμένο έργο φυσικά. Και από εκεί πέρα ήδη γίνονται πληρωμές οι οποίες θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Σε τι πληρωμές προσδοκούμε? Γύρω στα 4 δις φέτος είναι? Κοιτάξτε, αυτό είναι το νούμερο της προχρηματοδότησης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το δικό μας πρόγραμμα αντιστοιχεί σε περίπου 30,5 δισεκατομμύρια ευρώ το σύνολο του προγράμματος. Ναι. Μόλις γίνει η έγκριση του προγράμματος θα πάρουμε μία προκαταβολή της τάξης του 13%. Άρα ναι, πράγματι
περιμένουμε στο τρίτο τρίμηνο του 2021, το συντομότερο, το καλύτερο όπως λέγαμε πριν, να εισρεύσει στη χώρα το ποσό των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ και φυσικά από εκεί πέρα μέχρι το τέλος του 2026 θα γίνονται οι εκταμιεύσεις των ποσών με δύο εκταμιεύσεις το χρόνο. Άλιστα. Άρα χρονικά μιλώντας, ναι, έχουμε μπροστά μας μία περίοδο 6 ετών με πάρα πολύ σημαντικές εισρωές και βεβαίως το μεγάλο ερώτημα και το μεγάλο στοίχημα πέρα από το σχέδιο το οποίο πιστεύουμε ότι είναι καλό και το οποίο πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας. Όπως είπε και ο κύριος Σκυλακάκης, το μεγάλο στοίχημα είναι η εφαρμογή του προγράμματος. Ένα ερώτημα, κύριε Αργυρού. Σήμερα ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Χατζηδάκης, παρουσιάζει το εργασιακό νομοσχέδιο. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει βάλει διατάξεις του εργασιακού νομοσχεδίου στο πρόγραμμα αυτό, του Ταμείου, και ότι κατά αυτόν τον τρόπο δεσμεύεται η χώρα μέχρι το 2026-2027. Τι σημαίνει αυτό, μπορείτε να μας πείτε, τι σημαίνει η ένταξη του εργασιακού ή κομματιών του εργασιακού στο, ναι, Ταμείο Ανασυγκρότησης και αν όντως δεσμεύεται η χώρα μέχρι εκείνη την ημερομηνία. Ω, ξανά η γραμμή έπεσε. Έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει, θα το ξανακαλέσουμε τον κύριο Αργυρού. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα που κάνεις. Ναι, Δημήτρη, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα για να είμαστε ok και επιστρέφουμε με τον κύριο Αργυρού για να δούμε τι είναι αυτή η ένταξη του εργασιακού στο Ταμείο και αν όντως υπάρχει δέσμευση. Ωραία. Λοιπόν, η διακοπή της επικοινωνίας μας με τον κύριο Αργυρού, συγγνώμη, μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε και το διαφημιστικό μας διάλειμμα, άρα τώρα έχουμε όλο το χρόνο. Και θα επαναλάβω, κύριε Πρόεδρε, την ερώτηση. Δεν ξέρω αν την ακούσατε νωρίτερα. Ναι, βεβαίως, κύριε Ντάκη, την άκουσα και... Α, οπότε να μην την επαναλάβω. Αν, ναι, λοιπόν το εργασιακό νομοσχέδιο εντάσσεται στο Ταμείο Ανασυγκρότησης και αν όντως δεσμεύεται η χώρα, όπως λέει η αντιπολίτευση, μέχρι το 2026-2027. Η απάντηση είναι ναι. Το εργασιακό νομοσχέδιο εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ελλάδα 2, Ελλάδα 2.0 και βεβαίως με βάση τους κανονισμούς, ναι, του σχεδίου. Πράγματι μέχρι το 2026 αυτό το νομοσχέδιο θα βρίσκεται σε ισχύ εκτός εάν στο τέλος του 2022 που με βάση τον κανονισμό υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του προγράμματος για τον οποιονδήποτε λόγο κάποια κυβέρνηση ζητήσει να αλλάξει μια πρόνοια του προγράμματος, πρέπει όμως να αιτιολογήσει γιατί το ζητάει αυτό και θα πρέπει και πάλι να περάσει η όποια αλλαγή του προγράμματος από τη διαδικασία κρίσης που σας περιγράψα προηγουμένως. Γιατί κρίνατε ότι πρέπει να ενταχθεί το εργασιακό νομοσχέδιο στο Ταμείο Ανασυγκρότησης, με την έννοια πια ότι από ό,τι ακούμε προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις των, ναι, κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Και ενδεχομένως θα ναι, ασκηθεί και μια κριτική ότι το βάζετε, ας πούμε, μέσα για να μην μπορεί η επόμενη κυβέρνηση πολύ δύσκολα, αν δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας, να αλλάξει διατάξεις του νομοσχεδίου. Θα σας πω αμέσως. Πρώτα απ' όλα, ας πάρουμε την φιλοσοφία του προγράμματος RRF, το οποίο είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα. Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι ότι χρητίνονται χρήματα για επενδύσεις, ναι, υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Αυτό δεν είναι ένα πρόγραμμα όπως τα ΕΣΠΑ, τα οποία προγράμματα ΕΣΠΑ είναι προγράμματα μόνο έργων. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συνδυάζει μεταρρυθμίσεις με επενδύσεις. Θα σας έλεγα ότι είναι ένα άτυπο συμβόλαιο ότι θα γίνει χρηματοδότηση σημαντικών επενδύσεων, ναι, οι οποίες όμως επενδύσεις θα αποδώσουν εφόσον γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, αλλά για κάθε χώρα. Μάλιστα. Γιατί δεν βάλατε όμως μια άλλη μεταρρύθμιση και βάλατε ειδικά το εργασιακό? Και αν γνωρίζετε και αν σε άλλη χώρα επίσης μπήκαν εργασιακά θέματα. Θα σας απαντήσω και στα δύο ερωτήματα. Είναι κύριε, δύσκολο αυτό. Αυτό είναι πολύ. Θα το βρείτε απέναντί σας. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα. Υπάρχει καχυποψία. Υπάρχει καχυποψία γιατί πρέπει να γίνει ο διάλογος, αλλά δεν έχουμε βάλει φυσικά μόνο το εργασιακό νομοσχέδιο, έχουμε βάλει 67 μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι, και θα σας εξηγήσω τον λόγο, πιστεύουμε ότι είναι βασικό συστατικό για την αύξηση και της απασχόλησης, είναι σημαντικό συστατικό και για την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, είναι σημαντικό συστατικό και για τη μείωση των ανισοτήτων, άρα είναι ένα καλό νομοσχέδιο, θα σας εξηγήσω γιατί. Και το τρίτο είναι ότι βασικός όρος για τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι οι χώρες να περιλάβουν μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες προτείνονται
από τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου κατά τέτοι 2019-2020. Κατά συνέπεια, και να μην το βάζαμε, θα ερχόταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μας έλεγε: σας έχουμε πει και σας έχουμε συστήσει κάποια πράγματα για το εργασιακό. Πού είναι? Αλλά δεν το κάνουμε για αυτό το λόγο. Δεν είναι ότι το κάνουμε γιατί μας έχουν πει στο παρελθόν ότι θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στο εργασιακό στην Ελλάδα. Το κάνουμε γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό νομοσχέδιο και για τους εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις και για τους άνεργους και για το κοινωνικό σύνολο και για το συνδικαλιστικό κίνημα. Εσείς, η αντιπολίτευση έχει άλλη άποψη και το ερώτημά μας είναι το εξής. Ας υποθέσουμε ότι γίνονται εκλογές κάποια στιγμή και αλλάζει η κυβέρνηση. Ναι. Τι δυνατότητες θα έχει η επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει το εργασιακό με την έννοια ότι έχει μπει πια στο Ταμείο Ανασυγκρότησης? Όπως είπα και πριν, βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή μια κυβερνητική αλλαγή δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερα δυνατή, αλλά βεβαίως... Δεν έχει σημασία, υποθετικά το λέμε. Οπότε δεν πρέπει να προκαταλαμβάνουμε και την κάλπη. Και πολύ σωστά το λέτε. Αλλά έχοντας πει αυτό, προχωράμε τώρα στην απάντηση του ερωτήματος. Με βάση τον κανονισμό, στο τέλος του 2022, μια κυβέρνηση, όπως είπα πριν, μπορεί να επανέλθει και να πει ότι μετά από τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής του σχεδίου θέλουν να κάνουν αυτές τις αλλαγές. Να αιτιολογήσει γιατί θέλει να κάνει αυτές τις αλλαγές και στη συνέχεια, αφού γίνουν οι απαραίτητες συζητήσεις, μπορεί αυτές οι αλλαγές να προχωρήσουν. Άρα, εντός 2022, τέτοιες αλλαγές μπορεί να γίνουν. Οι αλλαγές θα πρέπει να εγκριθούν από την Ευρώπη. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, η κυβέρνηση να πει: θέλω να κάνω αυτή και αυτή την αλλαγή, και η Ευρώπη να της πει: όχι, δεν θα τις κάνεις. Ακριβώς, βεβαίως. Α, μπορεί. Βεβαίως, ασφαλέστατα. Και αυτό είναι γιατί η βασική λογική, κύριε Τάκη, είναι η εξής. Εδώ μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από κοινοτικά χρήματα. Είναι ένας κοινοτικός κουμπαράς. Όλοι πληρώνουμε για όλους. Κάποιοι βέβαια έχουν μεγαλύτερες απολαύες από ό,τι πληρώμες και η Ελλάδα είναι μία από αυτές τις χώρες. Μάλιστα η Ελλάδα, πρέπει να σας πω ότι σε όρους κατακεφαλήν, σε όρους ΑΕΠ, είναι η χώρα η οποία έχει τις μεγαλύτερες απολαύες από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στις χώρες της Ευρωζώνης και η τρίτη μεγαλύτερη απολαύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίρνουμε πραγματικά πάρα πολλά χρήματα. Η λογική λοιπόν είναι ότι αφού το πρόγραμμα γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, θα πρέπει και οι στόχοι να ορίζονται κεντρικά. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπάρχει μια συναντήληψη ότι τα κοινοτικά χρήματα, τα κοινά χρήματα, πηγαίνουν σε σκοπούς, οι οποίοι βεβαίως είναι καλοί σκοποί για τα εθνικά κράτη-μέλη, αλλά συνεισφέρουν και στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και για να το πούμε έτσι σε μια φράση, εφόσον συμφωνείτε, γιατί πρέπει να κλείσουμε να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επειδή ακριβώς δεν έχουν λεφτά, θέλουν να ξέρουν και ακριβώς τι συνθήκες εργασίας θα υπάρχουν. Σωστά, αυτό καταλαβαίνουμε. Ναι, είναι τι έργα και τι μεταρρυθμίσεις προωθείς, ούτως ώστε να εξασφαλίσεις ότι και η χώρα σου προοδεύει, αλλά και η χώρα σου μέσω της προόδου της συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή πρόοδο. Και επαναλαμβάνω, οτιδήποτε είναι μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι το δικό μας πρόγραμμα. Το κάνουμε γιατί το πιστεύουμε, το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι είναι καλό για την ελληνική οικονομία, για την ελληνική κοινωνία, για τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους, τους άνεργους. Και να κλείνουμε, κύριε καθηγητά. Ακριβώς. Και έχουμε την πλήρη πολιτική ιδιοκτησία. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, Λί. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.